στο ναυτικό σαλόνι με τον κύριο Κατσαρό της Moto Nautica Ελλάς. Θα μας πει λίγα λόγια για την εταιρεία. Ναι, ξεκίνησαμε την εταιρεία πριν από 2 χρόνια. Με γνώμονα να φτιάξουμε, να φέρουμε κάτι καινούριο στην Ελλάδα, στον χώρο των φουσκωτών. Διαλέξαμε τη συγκεκριμένη εταιρεία και την αγαπήσαμε από τη φιλοσοφία που έχει για τα σκάφη. Έχει ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με τη δικιά μας, δηλαδή ο γνώμονας είναι η αφοσίωση στους πελάτες, η τιμιότητα στην κατασκευή και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Το after sales που λένε. Που λέμε το after sales service. Και έτσι φέραμε τα σκάφη αυτά στην Ελλάδα. Μια πρώτη ματιά είναι το φινίρισμα και η αισθητική είναι πολύ προχωρημένη για φουσκωτό, έτσι. Θυμίζει κρούιζερ άλλης κατηγορίας, έχει προχωρημένη αισθητική. Αυτό είναι αλήθεια, έχει δώσει μεγάλη σημασία στο σχεδιασμό και στην αισθητική, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν μένει εκεί. Δηλαδή, εκτός από την αισθητική και την ομορφιά και το στυλ των σκαφών, τα σκάφη είναι πραγματικά ποιοτικά καταπληκτικά, με πολύ μεγάλη σκέψη και βάθος στο θέμα της ποιότητας και της κατασκευής των σκαφών. Χρησιμοποιείται η τεχνολογία Infusion, που είναι κάτι πρωτοποριακό για τα φουσκωτά σκάφη. Βέβαια, το Infusion χρησιμοποιείται αρκετά σε μεγάλα cruisers, μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Azimut, η Cranky κτλ. Αλλά σε φουσκωτά δεν υπήρχε τεχνολογία αυτή. Με αποτέλεσμα να είναι πραγματικά τα σκάφη και πολύ άκαμπτα και γερά, αλλά και να μην έχουν και περιττά βάρη. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Με αποτέλεσμα να χρειάζονται κινητήρες, να μην χρειάζονται τεράστιους κινητήρες για να... Και οικονομικά δηλαδή, έτσι, όλα κατά επέκταση. Η κατανάλωση είναι πολύ μικρή. Μικρά τεπόζιτα, δεν χρειάζεται να έχουμε τεράστια τεπόζιτα για να έχουμε αυτονομία. Αυτά.
Κάτι που έτσι μου έκανε εντύπωση πριν που συζητούσαμε είναι το ότι από ό,τι έχω καταλάβει και εσείς και ο κατασκευαστής όμως ο Ιταλός των σκαφών μπήκατε σε αυτό το χώρο έτσι από μεράκι, είχατε ήδη επαφή με το χώρο έτσι σαν θαλασσομανής και θέλατε να δημιουργήσετε κάτι καλύτερο σαν πρόκειτο για σας τους ίδιους, σαν πελάτη, σαν την πλευρά του πελάτη, έτσι, αυτό. Και γι' αυτό και θα δείτε ότι σε πολλά στα σκάφη θα δείτε λύσεις που δίνει ο συγκεκριμένος κατασκευαστής που πραγματικά δεν τις βλέπεις όταν στέκεσαι εδώ μέσα στην έκθεση στο σαλόνι, αλλά όταν βρεθείς μέσα στη θάλασσα. Τότε λες, α, μπράβο, κοίταξε πώς το έκανε αυτό και γι' αυτό είναι χρήσιμο αυτό. Αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα. Πραγματικά ο ίδιος θα χρησιμοποιεί τα σκάφη, θα δουλεύει ο ίδιος πριν τα βγάλει στην παραγωγή. Και φέτος μάλιστα είχε πάει, κατέβει κιόλας το Ιόνιο από την Κέρκυρα μέχρι τη Ζάκυνθο με το συγκεκριμένο το Βεζέβου, την οικογένειά του. Αλλά και εμείς που είμαστε χρήστες των σκαφών, πραγματικά τα μπορούμε να τα εκτιμήσουμε αυτά. Και εμείς από πραγματικά χόμπι ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά. Αγαπάμε τη θάλασσα, είμαστε πολλά χρόνια μέσα στη θάλασσα σαν χρήστες και πραγματικά ήταν ο λόγος που μας έκανε να... Ίσως τελικά αυτό να είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Ίσως, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.